Υπό το βάρος των αυστηρών συστάσεων να μην χαθεί άλλος χρόνος και των πιέσεων που δέχθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους της Κύπρου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών Βάσου Σερλή επανέλαβε τουλάχιστον 5 φορές ότι δεν υπήρξε καμία κολλησιεργία στις διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την λήξη των εργασιών του άτυπου ECOFIN, ο Βάσο Σερλή επικαλέστηκε και τον φόρτο εργασίας από τις συνόδους του Eurogroup και του ECOFIN, αλλά και το χρονικό διάστημα που χρειάστηκαν άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία με την Τρόικα. Δεν είναι τόσο εύκολο να διαπραγματευτείς έναν δάνειο δισεκατομμυρίων. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πας στον τραπεζίτη σου και ζητήσεις ένα δάνειο, παίρνει κάποιους μήνες. Εμείς διαπραγματευόμεθα έναν δάνειο πολλών, πολύ μεγαλύτερων δισεκατομμυρίων και κατά συνέπεια χρειάζεται προσοχή. Προχώροντας ένα βήμα, ο Κύπρος Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι ένα μήνα μετά τη νέα κάθοδο του κλιμακίου της Τρόικα θα μπορεί να συνομολογηθεί η συμφωνία για το μνημόνιο προς δανειοδότηση της Κύπρου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχεδίου συμφωνίας μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, οπότε έχει οριστεί η επόμενη συνεδρία του Eurogroup. Κατά την περίοδο που θα ακολουθήσει, πιθανώς τον επόμενο ένα μήνα, να έχουμε καταλήξει σε έναν μνημόνιο. Ο κύριος Σερλή διέψευσε κάθε ενδεχόμενο στάσης πληρωμών τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σημειώνοντας πως και οι μισθοί θα καταβληθούν κανονικά, αλλά και το δημόσιο χρέος που λύγει θα εξυπηρετείται. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως κοιμάμαι το βράδυ, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει λίγο αργότερα πως λόγω φόρτου εργασίας κοιμάται λίγες ώρες κάθε βράδυ. Μιλώντας με ξένους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα το 2013 θα είναι το 2,5%. Κατά τα άλλα, οι εργασίες του Eurogroup και του ECOFIN στη Λευκοσία έκλεισαν με αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα, εύσημα προς την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αλλά και με διαφωνίες για την ενιαία εποπτική αρχή των τραπεζών της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα αναμένεται ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις για την εξέβρεση μιας συνολικής λύσης που θα περιλαμβάνει την επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής για 2 ακόμη χρόνια, την περαιτέρω μείωση του χρέους και την εκταμείευση της επόμενης δόσης των 31 δισεκατομμυρίων 500 εκατομμυρίων ευρώ.